Υπάρχει ο αντίλογος. Πίθεση της οικουμένης ημών και υπήκεται. Αλλά λέει και κάτι άλλο μετά. Ον, λέει και τη συνέχεια, αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη. Αυτό δεν το λένε. Γιατί δεν το συμφέρει. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Να πείθεστε, να υπακούετε στους ηγουμένους και στους πνευματικούς σας πατέρες, έτσι, επισκόπους, πνευματικούς κλπ. Και να υπακούετε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ον, τον οποίον όμως λέει να εξετάζετε την αναστροφή, τον τρόπο που ζούνε, τι λένε, τι πράττουν, και τότε να μιμήσετε την πίστη τους, που σημαίνει ότι είναι πιστοί. Και αφού διακριβώσετε ότι είναι όντως πιστοί και αυτά που λένε είναι σύμφωνα με την πίστη, τότε να πείθεστε. Όχι πάντα, όχι άκρητα. Όχι να μας πει κάντε το διαβόλιο και είστε υποχρεωμένοι, αλλιώς κάνετε παρακοή. Όχι. Να δούμε αν αυτό που λες συμφωνεί με την πίστη και μετά θα σου κάνουν υπακοή. Λέει ο Απόστολος, ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, περιμενεύει αυτό το χωρίο. Λέει, τι εννοεί εκεί πέρα, να μην ελέγχουμε, να μην λέμε την αντίθεσή μας, να μην τους φανερώνουμε, τους αιρετικούς, να είμαστε σιωπηλοί και να κάνουμε τυφλή υπακοή. Όταν λέει είναι θέμα πίστεως, πρέπει να μιλήσεις για το καλό της Εκκλησίας. Και το μη κρίνετε ή να μην κριθείτε, σε αυτή την περίπτωση ισχύει, έτσι εδώ είναι θέματα ηθικά. Έμαθες ότι ένας κληρικός ομιγέννητο είναι ομοφυλόφιλος, δεν θα πεις τίποτα για να μην σκανδαλίσεις τους άλλους. Αλλά όταν διδάσκει αιρετικά πράγματα από άμβονος, δημόσια, εκεί θα τον καταγγείλεις δημόσια και δεν είναι κατάκριση αυτό, είναι χρέος σου. Έχεις ευθύνη, ας είσαι και απλός λαϊκός και μικρό παιδί. Έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος, συγγνώμη, ο πατήρ Γιώργος Μεταλληνός, και ένα μικρό παιδί λέει μπορεί να σηκωθεί μπροστά στον Πατριάρχη και να του πει είσαι αιρετικός, αυτά που λες είναι αιρετικά. Όταν λέει αιρετικά πράγματα. Έχει το δικαίωμα. Και ένα μικρό κοριτσάκι. Όπως έχουμε μικρά κοριτσάκια, μικρά παιδάκια, τα οποία κατήσχυναν τον διάβολο και τους τυράννους της εποχής τότε. Με το γενναίο τους φρόνημα. Τι ήταν η Αγία Μαρίνα, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Κύρικος, τριόχρονο παιδάκι. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η Ορθοδοξία. Έχουμε όλη η ευθύνη για όλους. Όχι είναι θέμα του παπά ή του δεσπότη που μας λένε μην ασχολείστε, είστε μανάβηδες και μπακάλιδες και κοιτάξτε τα πιάτα σας και τα ζαβατικά σας. Λένε στις γυναίκες σας μην ασχολείστε με τα δόγματα. Ποιος το είπε αυτό? Όλοι πρέπει να ασχολούμαστε με τα δόγματα. Γιατί αυτό είναι το πρώτο θέμα για τη σωτηρία μας, το δόγμα, η πίστη. Αν δεν έχουμε σωστό δόγμα, σωστή πίστη, χαθήκαμε. Πάμε στην κόλαση. Γιατί οι Άγιοι αγωνίστηκαν για τα δόγματα? Γιατί το δόγμα είναι η συνταγή της θεραπείας. Για να σκεφτείτε ένας κακοήθης, ας πούμε, ή μια ομάδα, όπως τώρα ο Πόη, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, να διαστρέψει όλα τα βιβλία θεραπευτικής που έχουμε στην ιατρική και να τα νοθεύσει και να βάλει λάθος συνταγές θεραπείας. Ξέρετε, η ιατρική έχει κάτι τεράστια βιβλία, ένα βιβλίο είναι θεραπευτική, έχει 2.000 σελίδες, ας πούμε, λέει κάθε αρρώστια, ποια είναι η θεραπεία της. Σκέψτε τώρα μια ομάδα κακοήθων να αλλάξει τις θεραπείες και να λέει, ας πούμε, για τον καρκίνο, τον σε ασπιρίνη, αντί να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις. Θα θεραπεύεται κανένας όταν θα ακολουθήσει τα βιβλία αυτά? Οι νέοι γιατροί που θα μάθουν αυτά τα νοθευμένα ιατρικά, θα διαβάσουν τα νοθευμένα ιατρικά βιβλία, ποιον θα θεραπεύουν? Κανέναν. Δεν είναι καταστροφή αυτό? Δεν καταστράφηκε πλέον η ιατρική? Έτσι γίνεται με την πίστη, που είναι πολύ πιο σπουδαίο πράγμα. Η θεραπευτική της ψυχής. Αν νοθευτούν τα δόγματα, είναι σαν να νοθεύσεις τα ιατρικά βιβλία της Εκκλησίας. Τα θεραπευτικά βιβλία της Εκκλησίας. Γι' αυτό οι Άγιοι είπαν: πρέπει να κρατήσουμε τα δόγματα, πάση θυσία. Είναι το πρώτο. Είναι τα θεραπευτικά βότανα, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, για να θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου και όλος άνθρωπος. Αν, ας πούμε, καταλύσουμε το δόγμα ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και έγινε τέλειος άνθρωπος και είναι και τώρα τέλειος άνθρωπος, όχι ήταν κάποτε, όπως λένε οι μονοφυσίτες, και τώρα δεν είναι, τώρα είναι μόνο Θεός, έχασες τη θεραπευτική της για να τη δική σου την ψυχή. Δεν μπορείς να θεραπευτείς.
Γιατί χάνεται όλη η συνταγή, το πώς πρέπει να δράσεις, πώς πρέπει να ζήσεις. Αλλοιώνονται τα πάντα μετά. Αν αλλοιωθεί το δόγμα, αλλοιώνεται και το ήθος. Ο τρόπος ζωής δηλαδή. Και απόδειξη είναι όλοι οι Ευρωπαίοι σήμερα. Όλος ο λεγόμενος δυτικός κόσμος. Επειδή ακριβώς αλλοίωσαν το δόγμα και έβαλαν στη θέση του Χριστού τον Πάπα, αυτό έχει γίνει στη Δύση, έτσι, έχουν θεοποιήσει έναν άνθρωπο, τον Πάπα. Και υπάρχει, ξέρετε, και απόφαση Οικουμενική Συνόδου των Παπικών που λέει τι λέει, ξέρετε τι λέει. Αν λέει ο Θεός θέλει κάτι και ο Πάπας θέλει κάτι διαφορετικό, θα πρέπει ο Θεός να αλλάξει και να κάνει υπακοή στον Πάπα. Μην χελάτε, αυτό είναι. Είναι απόφαση Οικουμενική Συνόδου των Παπικών. Να καταλάβετε με ποιους συζητάμε. Με ποιους γελίους συζητάμε, να μπούμε άλλη έκφραση. Βέβαια. Είναι πάνω από τον Χριστό ο Πάπας. Άμα ο Πάπας θέλει κάτι άλλο από ό,τι θέλει ο Χριστός, πρέπει ο Χριστός να υπακούσει τον Πάπα. Ναι. Ακούτε. Όταν διαστρέψεις έτσι το δόγμα για τον Χριστό, καταλαβαίνετε μετά πώς διαστρέφεται όλη η ζωή. Τα πάντα διαστρέφονται μετά. Γιατί είναι Θεός ο Πάπας. Το δαιμονικό πνεύμα. Γι' αυτό έχουν φτάσει τώρα να την νομοποιήσουν, με συγχωρείτε, ακόμα και την κτηνοβασία, έτσι, στη Γερμανία. Όλα νόμιμα είναι. Τα πάντα επιτρέπονται. Και θεωρούνται και πρόοδος. Και λένε και στα παιδάκια τα δικά μας ότι είναι πρόοδος. Είσαι πολύ προοδευτική αν γίνεις ομοφυλόφιλη, ας πούμε. Ενώ είναι η οπισθοδρόμηση. Γιατί η ομοφυλοφιλία είναι τα Σόδομα και τα Γόμερα που είναι 2.000 χρόνια π.Χ. Πρόοδος είναι να γυρίσω στο 2.000 π.Χ. Όχι. Πρόοδος είναι να πάω μπροστά. Πρόοδος είναι ο χριστιανισμός που τα κατήργησε αυτά. Τα πολέμησε και τα εξάλειψε. Όσο μπορούσε να εξαλειφθούν έτσι από τους ανθρώπους. Γιατί κάποιοι δεν θέλανε φυσικά να γίνουν χριστιανοί. Και μου λες πρόοδο το να γυρίσω στο 2.000 π.Χ. και το ονομάζεις πρόοδο. Αλλά αυτός είναι ο διάβολος. Το άσπρο μαύρο. Αυτό που είναι η οπισθοδρόμηση που σε πάει 3-4.000 χρόνια πίσω, τα Σόδομα και τα Γόμορα τότε ήταν. Έτσι, στο 2000 π.Χ. που τα έκαψε ο Θεός. Και τότε τα ίδια πράγματα κάνουν, ομοφυλόφιλοι ήταν και τότε. Και σου λένε, όχι, αυτό είναι πρόοδο σήμερα. Καταλάβατε. Αυτά είναι τα ψεύδη του διαβόλου, έτσι, και των ανθρώπων του.